παιχνίδι, παρά στο γήπεδο της Τούμπας, σε αυτό θυμίζει παλιές εποχές, ε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι το πιο ευχάριστο για όλους τους παρουσίες. Η ευχή σας για το παιχνίδι. Η ευχή μου για το παιχνίδι είναι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, αλλά να είναι νικητής ο ΠΑΟΚ. Η Τούμπα θυμίζει παλιές εποχές. Εντάξει, χαίρομαι. Όταν κάνεις καλή ομάδα, πάντα δεν δυσκολεύεις την ίδια. Έχουμε καλή ομάδα και το πάμε στο λίγο. Τι σας θυμίζει αυτό, γιατί ήσταν κάποτε γενικός αρχηγός στον ΠΑΟΚ, στη μισή εποχή. Εκεί ήταν χρόνια μου θυμίζει που γέμιζε η Τούμπα. Και όταν γεμίζει η Τούμπα, είναι ο 12ος παίκτης ομάδα. Χρειάζεται. Γιώργο Κωστίκο, η Τούμπα θυμίζει παλιές εποχές, όπως βλέπεις. Ναι, βέβαια. Όχι παρά έχει συμβεί αυτό το γεγονός μετά από μια δεκαετία. Έλα, πιστεύω να το πούνε 35.000 εισιτήρια. Εγώ να τους έσχεσαι ένα καλό παιχνίδι. Η ευχή σου για το παιχνίδι. Εκτός από το μπάσκετ πάει και το ποδόσφαιρο. Βλέπω ότι έχεις το παιχνίδι. Η ευχή σου για το παιχνίδι. Να κερδίσουμε. Μεγάλο μάτι, δεν ήρθαμε να το δούμε. Η ευχή σου. Η ευχή μου να κερδίσουμε. Αχιλλέας Δανίδη, σήμερα η Τούμπα θυμίζει παλιές εποχές. Την δικιά σου μισή εποχή. Μπορεί να πει ήρθα. Αυτό τα λέει όλα. Η ευχή σου. Δεν υπάρχει ευχή. Θέλουμε να παίξω ο ΠΑΟΚ από το ποδόσφαιρο του άξιμου. Γι' αυτό ήρθα. Ήρθα να δω τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Βρίζα σε λύσεται σεντράρι από την άλλη πλευρά, αλλά το τελικό σουτ, μπαλιά του Καπετανόπουλου τώρα, κεφαλιά από τον Μαραγκό, η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, που με τον Μαραγκό πλασαριστά εκτελέει για τον ΠΑΟΚ και τον Σιδηρόπουλο που σεντράρει εκ νέου, αλλά η μπάλα τελικά το δυνατό σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Το ξαφνικό μακρινό σουτ από τον Κώστα τον Φραντζέσκο, η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Με τον Καπετανόπουλο να κάνει ωραία παλιά για τον Τουρσουνίδη, αυτός ο παράλληλη θέση κάνει την σέντρα, αλλά και πάλι όμως ο ΠΑΟΚ επιμένει με τη σέντρα από τον Τουρσουνίδη, το σούτ από τον Βρίζα, η κινήση out. Παλιά για τον Ζαγοράκη, η μπάλα περνάει, Φραντζέσκος ανατρέπεται από τον Καρκαμάνη και πέναλτι. Βλέπουμε εδώ τον Φραντζέσκο πως κάνει το κοντρόλ. Ο Καρκαμάνης και ο Φραντζέσκος και τελικά δεν υπάρχει καμία ποινή και νέα σέντρα για τον Βρίζα που κάνει και πάλι εγκινήσει το σουτ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που επιμένει με τον Τουρσουνίδη, μια παλιά που περνάει για τον Βρίζα που είναι σε θέση βολής και το 1-0. Από τον Ζίζη τον Βρίζα, αυτή τη φορά κατάφερε να ξεφύγει από τον προσωπικό του φρουρό, τον Φαμπρίτσιο Σιλβάνη, και η Τούμπα παίρνει φωτιά. Βλέπουμε εδώ τον Βρίζα πως πολύ ωραία λύζεται και πλασάρει τον Καρκαμάνη. Σέντρα του Σιδηρόπουλου για τον Τιμκόφσκι. Ο Πολωνός εκ νέου σεντράρει. Έρχεται ωραία εκεί να κερδίσει την μπάλα ο Μαραγκός και να σεντράρει. Βρίζας δοκάρει και μέσα, 2-0 από τον Ζήση Βρίζα. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ που διπλασιάζει τα τέρματά του και πάλι ύστερα από την εξαιρετική προσπάθεια του Σπύρου του Μαραγκού που μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε την παράλληλη σέντρα και στο 75ο λεπτό, 5 λεπτά μετά την επιτυχία του τέρματος του πρώτου από τον Βρίζα, ο ΠΑΟΚ με τον ίδιο παίκτη, τον Ζήση Βρίζα, διπλασιάζει τα τέρματά του. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Πανόπουλος πλασαριστά για τον Κόφα που σουτάρει δυνατά. Καλό σουτ από τον Δημήτρη τον Κόφα. Από τον Τουρσουνίδη και την παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά του Βρίζα προς τα πίσω. Καπετανόπουλος. Σεντράρι. Κεφαλιά. Και η μπάλα out. Σέντρα από τον Μιλόγεβιτς. Η μπάλα πίσω στον Πανόπουλο. Νέα σέντρα του Πανόπουλου. Δεν πιάνει την κεφαλιά ο Νεζίνιο και ο Άρης μειώνει. Ο Άρης μειώνει με τον Μαυρογεννίδη, αν δεν κάνουμε λάθος. Ύστερα από την αρχικά τη σέντρα του Μητσόπουλου, η μπάλα με ένα σούτ από τον Δημήτρη τον Μαυρογεννίδη πέρασε στα δίχτυα του Μιχόπουλου. Ο Άρης που μειώνει και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ήταν πειθαρχημένη. Ήταν μέσα στο γήπεδο με καθαρή σκέψη.
Παίξανε δυνατά και όπως έπρεπε και ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε ένα μισάωρο πάρα πολύ καλό, που πιστεύω ότι μας δίνει όλους την ευχαρίστηση αυτή που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και εμείς και τα παιδιά για να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα γιατί και για την νίκη και για την εμφάνιση. Είχαν πολύ δύναμη, πολύ καθαρή σκέψη και πιστεύω ότι και δικαιωθήκανε. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, ναι. Το χάσαμε το παιχνίδι, το θέλαμε πάρα πολύ να το καρδίσουμε. Ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι λόγω ότι ήταν ντέρμπι. Έγινε ένα ντέρμπι έτσι με τα όλα. Ίσως υπήρχαν κάποιες φάσεις αμφισβητούμενες και θα το δούμε στη τηλεόραση μετά. Το είδατε και εσείς, ειδικά στον πρώτο μήχο που είδατε την πλευρά μου που ο Βασίλης Σιμιτιάδης δεν είναι καθόλου ψάι. Οι παράγοντες που λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο σε ένα παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς δεν κάναμε ένα δεύτερο ημίχρονο τα 25 πρώτα λεπτά και μας πήζαν και ήρθαν τα δύο γκολ. Προσπαθήσαμε στο τέλος, χάσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον τώρα γιατί είναι δύσκολο όπως ήταν. Είναι δύσκολο στη συνέχεια. Είσαστε ο οδηγός του λεωφορείου που μετέφερε την αποστολή του Άρη εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Τι ακριβώς έγινε μόλις έφτασε η αποστολή του Άρη εδώ, έξω από τη θύρα 7. Βανδαλισμοί. Ούτε κανίβαλοι στη ζούγκλα δεν ορμάνε έτσι σε μια αποστολή. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα ήταν παιδιά οι οποίοι πήγαν να παίξουν μια μπάλα. Το σπάσαν, το κάνανε ρημάδι το αυτοκίνητο. 80 εκατομμύρια αυτοκίνητο κάνανε, ούτε για ψαροκασέλα δεν κάνει τώρα. Από πού κατεβήκατε για να έρθετε εδώ στην Τούμπα? Κατέβηκα με ένα περιπολικό μπροστά και ένα πίσω είχα. Κατέβηκα από την περιφερειακό, πήραμε από το υδραγωγείο ευθεία κάτω, βγήκαμε Κονίτσι, είδαμε Κλεάνθους και στρίψαμε και ήρθαμε εδώ. Και μόλις φτάσαμε εδώ, βγήκαν 2.000 άτομα από οξύδες και μέχρι σφυρί βρήκα σφινωμένο στον μπροστινό του τζάμι, που μου το ρημάξα στην κυριολεξία, σφυρί σφινωμένο. Το ρεπορ...